κάτσε, για ξαναπες το, ήρθαμε Σάββατο για να γυρίσουμε. Πού καραϊβική είμαστε? Εκεί έχουμε έρθει, έτσι, ναι, για να γύρισμα στο σουκού πέταχτηκαμε. Το σουκού, μήπως θες να πεις για ένα... Ήρθαμε για ένα τρελό Σαββατοκύριακο. Για ένα τρελό Σαββατοκύριακο. Και το βράδυ έχουμε κλείσει δείπνο με το μέγιστο, τον Nicolas Cage. Και τα χρυσά τα πιστόλια, έτσι. Ναι, θα μας πει ιστορίες, θα λες. Έχουμε κλείσει στο 3 Fat Cows με τον Nicolas Cage, έτσι. Θα τον κεράσουμε. Θα τον κεράσουμε, πρώτα. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Από τις Μπαχάμες είμαστε τώρα, πού είμαστε? Ναι, Μπαχάμες. Κάναμε στάση στις Μπαχάμες, ήμασταν πριν σε άλλο μέρος. Ήρθαμε για ένα τρελό Σαββατοκύριακο. Στον Μπέρνε. Η ταινία που έχουμε αναφέρει τουλάχιστον 2-3 φορές. Ναι, ναι. Στα επεισόδια. Μπορεί και στο πρώτο βίντεο που είχαμε γυρίσει. Στο πρώτο στανταράκι, μου φαίνεται, με τον Τζέισον. Ναι. Το έφερε η κουβέντα κάπου, νομίζω, ναι. Ναι, και ναι, τον έχουμε ξαναναφέρει σίγουρα και άλλη φορά, δεν θυμάμαι σίγουρα. Special, παιδιά, επεισόδιο σήμερα, διπλό. Έτσι. Καλοκαιρινό λόγω της περίοδου. Καλοκαιρινό, όπως λέει και ο Δημήτρης. Ήρθαμε. Δεν σας λέμε που είμαστε. Ίσως καταλάβετε, ίσως όχι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε, επειδή εδώ πέρα κάπου έχουμε θάψει και τον Μπέρνη. Μην τον βρείτε. Και ο Θησαύρος. Επίσης, παιδιά, είναι και διπλό επεισόδιο, όπως είπαμε, και special είναι και το τελευταίο της σεζόν. Με αυτό θα τελειώσει η σεζόν. Έτσι. Mm-hmm. Φτάσαμε πόσο, 22 επεισόδια. Χαμός. Χαμός, έτσι. Και θα τα πούμε λογικά ανανεωμένοι μετά το χειμώνα. Πάλι. Με το καλό. Με το καλό. Πίστευα να ήταν μια καλή περίοδος. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Να σας κρατήσαμε και παρέα με αυτό που κάναμε. Σήμερα μιλήσουμε για δύο ταινίες, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο του Μπέρνε, που είναι μια ταινία του 89. Και Σαββατοκύριακο του Μπέρνε νούμερο 2. Είναι αυτό του 93, 4 χρόνια μετά, ένα sequel. Για λέγε, ρε φίλα, τον Μπέρνη, πότε το πρώτο είδες, τι... Το έχω δει τηλεόραση, κατά 99% το έκανα Mega Channel, τέτοια πράγματα. Και δεν θυμάμαι αν έχω δει πρώτα το πρώτο ή το δεύτερο. Εγώ, θα σου πω εγώ γι' αυτό, έχω δει πρώτα το δεύτερο εγώ. Και υπάρχει ενδεχόμενο να έχω δει το 2 κι εγώ. Υπάρχει ενδεχόμενο. Το γνώριζα σαν ταινία. Τώρα, παιδιά, μιλάμε για τα 90s, έτσι. Ναι, ναι. Τηλεοπτικός οδηγός, 7 μέρες TV, Zapping και τα λοιπά. Και είχα δει τότε, πετραδάκια, είχα δει τον τίτλο της ταινίας, είχα διαβάσει κάπου υπόθεση, μου φάνηκε εξωπραγματική. Και ναι, είδα πρώτα το νούμερο 2, να ήμουν νομίζω 5η δημοτικού, στον Αντένα, θυμάμαι συγκεκριμένα. Να ήταν 94, μπορεί, κάπου εκεί. Στην περίοδο. Και το πρώτο τότε στην ΝΕΤ, ΕΡΤ2 δηλαδή, όταν ήμουν γυμνάσιο νομίζω. Ναι. Από εκεί. Σκηνοθετημένο το πρώτο από τον Τεντ Κότσεφ. Τεντ Κότσεφ έχει κάνει το πρώτο το Ράμπο. Έλα ρε. Ναι. Ναι. Άκυρο δηλαδή. Πέτυχε όμως, φίλε, και το Ράμπο και αυτό είναι θησαυροί. Ρε εσύ, το μεταξύ, ξέρεις κάτι, σαν ταινίες, εντάξει, ας πούμε γενικά για το concept, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όχι. Και είναι η επιτομή, νομίζω, της μαύρης κωμωδίας. Είναι από τις καλύτερες κωμωδίες που έχουν βγει ποτέ για μένα. Ναι. Και το 1 και το 2 ήταν άξια συνέχεια, τρομερή συνέχεια. Το 2 για μένα, θα σου πω κάτι, ήταν... Μου κάνει πάντα εντύπωση το 2, έτσι. Μ' αρέσει, το βλέπω άνετα, δεν είναι καλό σαν το πρώτο. Αλλά το 2, δεν ξέρω, για μένα ήταν... Είχα ένα απίστευτο θράσος για να γυρίσουν sequel στο πρώτο. Ναι, δηλαδή, καταρχάς, στα πολύ γρήγορα να πούμε υπόθεση, παιδιά, είναι δύο τυπάδες. Τι έχω ξεχάσει τώρα και πώς λένε. Είναι ο Άντρου Μακάρθι και ο Τζόναθαν Σίλβερμαν. Εντάξει, έχουν λοιπόν, είναι δύο, πώς λένε, accountants, πώς λέγονται, το ξέχασα, λογιστές. Λογιστές σε μια μεγάλη εταιρεία και ασφαλιστική μάλλον, κάτι τέτοιο. Ναι. Το αφεντικό τους είναι ο Μπέρνι, ο Τέρι Κίσερ, που είχαμε μιλήσει για αυτόν βασικά Παρασκευή και 13. Το 7, εκεί πέρα το είχαμε πιάσει. Το 7, ναι. Το 7. Το αφεντικό τους είναι, έχει κάνει κάτι λαδιές αυτός. Αυτοί τα έχουν ανακαλύψει κατά λάθος ότι κλέβει την εταιρεία. Είναι το αφεντικό μπλεγμένο με μαφία. Αυτοί νομίζουν ότι θα πάρουν προαγωγή αναδεικνύοντας το λάθος που έχουν βρει στο σύστημα. Στο σύστημα. Τους καλεί ο Μπέρνι για ένα Σαββατοκύριακο εκεί πέρα στο σπίτι του στα Hampton Islands, που είναι έξω από τη Νέα Υόρκη εντωμεταξύ αυτό. Hampton Islands, τα είχα ψάξει λίγο στο χάρτη, δεν νομίζω ότι
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σαν islands, λέγεται Hampton μόνο. Το είχα δει και στο Google Map, αλλά ξέρω ότι απέναντι τη Νέα Υόρκη πάνε πλούσιοι σαν τον Μπέρνι. Έχει κάτι σαν, αν όχι νησί, είναι μια τοποθεσία που είναι σαν tropical φάση, ξέρεις. Ναι. Τέλος πάντων, τους καλεί ο Μπέρνι στο σπίτι του, στο εξοχικό, ας το πούμε, για ένα Σαββατοκύριακο. Ταπεινό σπιτάκι. Στο ταπεινό, χτισμένο πάνω στην παραλία, παιδιά, άστα να πάνε. Σαν από αυτά που είχε ο Τσίπρας εδώ πέρα πιο κάτω. με σκοπό να τους δολοφονήσει. Αλλά έλα ντε που δεν ξέρει ο Μπέρνι ότι η μαφιόζη που έχει. Που κάνει τζιλαμογιές. Που του έχει πει να του δολοφονήσει, αυτοί χεστήκανε για τους υπαλλήλους, θέλουν να σκοτώσουν τον Μπέρνι. Επειδή ο Μπέρνι ταυτόχρονα πηδάει και τη γυναίκα του μαφιόζου. Και τελικά σκοτώνουν τον Μπέρνι. Έρχονται λοιπόν οι δύο υπάλληλοι στο σπίτι, τον βρίσκουν τον Μπέρνι νεκρό. Βρίσκουν λοιπόν και ένα γράμμα το οποίο, και ένα τηλεφωνικό μήνυμα που λέει: όσο είμαι εγώ κοντά τους, μη τους δολοφονήσεις. Αυτοί έχουν καταλάβει ότι τον Μπέρνι έχει πεθάνει και λένε: κάτσε, εφόσον υπάρχει δολοφόνος που είναι να δολοφονήσει εμάς και λέει: όσο είμαι δίπλα τους, μη τους ακουμπήσεις. Προσποιούν λοιπόν ότι το πτώμα του Μπέρνι είναι ζωντανό. Και αρχίζουν όλα. Και αρχίζουν όλα. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να δείξουν ότι το πτώμα είναι ζωντανό. Κάνουν κάτι κινήσεις, το κουβαλάνε και το πτώμα το μεταξύ, να σου πω, πρέπει να έχει το πτώμα σε αυτές τις δύο ταινίες. Και τι δεν έχει περάσει. Και τι δεν έχει περάσει. Δηλαδή, αν θυμάστε, παιδιά, ξέρω εγώ, δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, τα crash dummies. Ξέρεις που σπα. Μιλάμε. Ό,τι να είναι. Πρωτότυπο πολύ. Εργάρα. Ο τέτοιος, αν και δεν μιλάει καθόλου. Ο Terry Kisser, να. Μιλάει στην αρχή δηλαδή, μέχρι να πεθάνει. Το πτώμα. Το συγκεκριμένο πτώμα, το ρόλο τον κάνει απίστευτα. Και γκριμάτσες εκεί, έχει μια συγκεκριμένη γκριμάτσα. Έχει, μια... ναι. Έχει πεθάνει και έχει πάρει ένα χαμογελαστό ηρωνικό υφάκι, ξέρω εγώ έτσι. Το οποίο όψε όποια σκηνή και να τον δεις είναι γαμάτος. Και ένα πολύ ξύπνο πράγμα που κάνω, μου άρεσε, ήταν που του έχουν βάλει του νεκρού, του έχουν βάλει ένα γυαλιά ηλίου. Να μην φανταστεί. Και είναι εκφραστικός πάρα πολύ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, έχεις ποτέ κάποιον ηθοποιό να σε πληρώνουν για μια ολόκληρη ταινία. Να κάνεις το πτώμα. Πότε. Μπα. Όχι. Ήταν και η επιτυχία του έργου. Ναι. Το έργο καταρχάς, παρόλο που έχει και σε αυτό το. Ας το πούμε, εγώ μένα μου αρέσει πολύ το κόνσεπτ, γελάω, αλλά ας το πούμε είναι μακάβριο κόνσεπτ. Είναι ταυτόχρονα κωμωδία, αλλά είναι πολύ χαρούμενη κωμωδία. Από την αρχή που ξεκινάει καταρχάς, που ξεκινάει με τη μουσική. Τη μουσική τη θυμάσαι που παίζει μέσα στην ταινία. Είναι Calypso Music, λέγεται το στυλ, κάπως έτσι. Είναι καραϊβίστικη μουσική, νησιώτικη, διακοπές εντελώς. Αμερικάνικες διακοπές, νησιά τέτοια, πώς τα λένε αυτά τα. Σε τροπικά νησιά, ας το πούμε. Ναι. Παρόλο αυτό, ναι. Τροπικό νησί το πρώτο δεν είναι. Δεν έχει, αλλά έχει το mood. Το όλο το mood, ναι. Παίζει και το μεταξύ, αν θυμάσαι, η κοπέλα, η Stewart λέγεται το επίθετό της. Catherine Mary Stewart. Τον Κομίτη. Ναι, από τον Κομίτη, το θυμάσαι. Το Night of the Comet του 84. Αυτή έχει αποσυρθεί εντωμεταξύ, νομίζω, από. Πανέμορφη όμως. Ωραία κοπέλα. Ωραία. Yeah. Έχει μέσα. Η αρχή μου άρεσε που δείχνει τη Νέα Υόρκη. Ωραίο, γραφικό τελείως. Αυτό με τη μουσική, έτσι. Αυτή. Είπαμε ότι ήταν λογιστές. Να. Και σου λέει ότι άλλοι πάνε διακοπές το καλοκαίρι που βράζει. Που σκάει ο Τζίτζικας και αυτοί είναι στη Νέα Υόρκη και πεθαίνουνε και από τη ζέστη εννοώ. Εσύ από την Αθήνα και κάνουν τώρα, τα λογιστικά, ναι, ναι, και λέει τι να κάνουμε, λέει πάμε ταράτσα, πάμε ταράτσα. Και ανεβαίνουν τώρα στο κτίριο το αμερικάνικο στην ταράτσα που είναι στρωμένο με πίσα πάνω, ξέρεις εκεί. Και περπατάει και κόλλαγε ο. Ναι, ναι, και πατάει άλλος πάνω στις πίσες και κολλάει, αλλά τι γίνεται, ο ένας ο. Ο Σίλβερμαν. Ναι, ο Σίλβερμαν. Ναι, είναι ο λογικός. Ναι. Το καλό παιδί. Ο Μακάρθι είναι το καλό παιδί. Είναι λαμογιά, ναι. Αλήτης, στην πουστιά πρώτος, τα πάντα όλα. Οπότε δεν είναι αυτοί, είναι γιν γιάν. Καλό και κακό. Ο ένας είναι και κάνει τα λογιστικά πάνω στην ταράτσα και άλλος έχει χώσει κασετοφωνάκι και έχει βάλει πισίνα τζάμπο. 2x2 την έχει γεμίσει με νεράκι και έχει μπει μέσα με τα ρούχα στην ταράτσα. Πολύ γραφικό, ωραίο όλο το. Μ' άρεσε εμένα στην αρχή, ρε παιδί μου, που δείχνει τη Νέα Υόρκη, περνάει από αυτό τον καύσωνα μαζί με τη μουσική κιόλας. Jermaine Stewart μου φαίνεται λέγεται. Το συγκεκριμένο το κομμάτι, βρείτε το παιδιά στο YouTube, ακούστε το. Είναι πολύ χαρούμενη η μουσική, εύθυμη. Μ' αρέσει που περνάνε από το πάρκο σε κάποια στιγμή, περπατάνε και έρχεται ένας εκεί πέρα να τους ληστέψει.
Του βγάζει το όπλο ρε παιδί μου και κάνει τόση ζέση και λέει άλλος, φίλε άσε μας κάνει πολύ ζέση σήμερα, γιατί λέει και είναι ολιστής και έχει μείνει έτσι. Ναι. Είναι όλο χιούμορ μέσα ρε, όλο χιούμορ είναι. Είναι έξυπνο το χιούμορ, δηλαδή ακόμα και πριν ξεκινήσει το slapstick το χιούμορ που είναι με το πτώμα, το χιούμορ πιο πριν είναι πετυχημένο. Ναι. Όταν καλεί και την κοπέλα στο σπίτι, το Silverman. Με τον πατέρα. Και ο πατέρας τον αξίνο σκηνοθέτη, είναι ο Ted Kotcheff. Αυτός είναι, κάνει καμία εμφάνιση, ναι. Και του λέει, ποιος είναι αυτός λέει, και όχι, είναι λέει ο Butler μου λέει. Μπερνάρντο, φάρε μου ότι θέλω το κουστούμι τον μπλε. Και του τη λέει, μετά ο πατέρας. Να μας σχέσεις, ξέρω. Να μας σχέσεις, ναι. Ωραίο ήταν, ωραίο. Λοιπόν, όπως είπε ο Ροσέτος, τον σκοτώνουν πάνε άλλοι στο νησί και αρχίζουν όλα τα παιχνίδια εκεί πέρα για να τον διατηρήσουν ζωντανό. Εν τω μεταξύ, η High Class Society συνηθίζουν τα Σαββατοκύριακα να κάνουν ένα πάρτι. Μύκονος. Ναι. Σαν τη Μύκονο βασικά. Ναι, Μύκονος, έχει κόσμο βλέψει μέσα, το ότι θα δεις τη Μύκονο. Αυτό. Οπότε το πάρτι αυτή τη βδομάδα, το weekend που λένε, είχε οργανωθεί να γίνει στο σπίτι του Μπέρνι. Οπότε τον έχουν πάρει αυτή η αγκαλιά σε ένα καναπέ και γίνεται όλο το πάρτι γύρω του. Εκεί έχουμε μια σκηνή, να το αναφέρουμε και αυτό, γιατί παίζει Έλληνας. Όπως είναι ο Μπέρνι στον καναπέ, σκάνε δύο γομάρια από πίσω του. Α, μπράβο, ναι, για πες μου, ναι. Ένας ξανθός. Ένας ξανθός, bodybuilder και άλλος ένας, όχι τόσο σφίχτης. Το γομάρι του πιάνει, του Μπέρνι το κεφάλι και του κάνει ένα κρακ. Του πάει το κεφάλι πρακτικά, το λαιμό, μιας και μιλάμε για πτώμα. Λοιπόν, το γομάρι αυτό που του έκανε αυτό το πράγμα λέγεται Στέφανος Μιλτσακάκης. Okay. Και είναι Έλληνας, έχει πεθάνει. Πέθανε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, και τον θάψανε κάπου στην Καβάλα. Έλα ρε εσύ και το. Α, οκ. Okay. Ναι. Και αυτός δεν είναι γνωστός γενικότερα. Πού. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί λίγο. Με το bodybuilding. Όχι, ο Στέφανος Μιλτσακάκης ήταν μαχητής σε παράνομους αγώνες. Όπως είναι το UFC, αλλά παράνομο. Σε πάρκινγκ, έτσι αλλιώς. Ήταν μαχητής τέτοιος και δυνατός. Δεν έχω δει βίντεο του, αυτό ήταν παράνομο. Δεν υπάρχει την κάτι. Την περίοδο τότε δηλαδή, που γυρίστηκε η ταινία, το έκανε και αυτό. Τόσο. Α, okay, εντάξει. Και φυσικά ήταν φιλαράκι του Βαντάμ. Α, νάτα. Λοιπόν, κάπου βρήκαμε και βάλαμε και το Βαντάμ τώρα. Εννοείται, Βαντάμ παντού, ρε. Τέσσερις ταινίες ξέρω τουλάχιστον. Ναι. Στο Cyborg παίζει. Είναι ένας από τους κακούς. Αλήθεια, οκ. Okay. Ναι. Παίζει στο. Πώς το λένε το άλλο, Maximum Risk, είναι ο Ρώσος. Πάλι με το Βαντάμ. Ναι. Στο Unsung Chair. Οκ. Που πλακώνεται, το φοβερή μάχη. Στο Quest πάλι παίζει με το Βαντάμ. Κάνει τον κριτικό το μαχητή. Αυτό το θυμάμαι. Έλληνα, το αλήθεια αυτό ήταν. Αυτό είναι φίλε. Και παίζει και στο Derail που είναι με το τρένο. Μία από τις ταινίες που έβγαλε αργότερα ο Βαντάμ. Είναι με την Jennifer Aniston. Το λες. Το Derail, όχι, Derail άλλο λέγεται. Υπάρχει και ένα με την Άνσον που λέγεται Derail που φαίνεται. Το Derail με το Βαντάμ, ξέρεις ποια παίζει. Παίζει αυτή από το Mulholland Drive. Ναι. Και κάνει τη γυναίκα του. Όχι η Naomi Watts. Η άλλη μελαχρινή. Η Λόρα Χάρι, πώς λέγεται. Ναι, η μελαχρινή. Μελαχρινή. Οπότε Στέφανος Μιλτσακάκης, παιδιά. Παίζει και ένας Έλληνας εδώ στο πρώτο. Απλά το ανέφερα για την ιστορία. Καλά έκανες. Αυτό δεν το ξέρω, μάθα και εγώ κάτι σήμερα. Τέλος πάντων, γίνονται οι σκηνές οι ωραίες. Για να μην σας πούμε και πολλά τώρα για το κόνσεπτ και όλο το έργο. Το χιουμοριστικό επίσης είναι ότι τον Μπέρνι έχει στείλει ο μαφιόζος ένα πρωτοπαλίκαρο για να τον σκοτώσει. Αυτός το πρωτοπαλίκαρο το λένε είναι γνωστός καρατερίστας που λέμε φυσιογνωμικά. Είναι ο Ντον Κάλφα. Ντον Κάλφα το λένε. Και αυτός πρωταγωνιστούσε σε μια από τις αγαπημένες μου ταινίες με ζόμπι. Το Return of the Living Dead ή αλλιώς για τα Ελληνόπουλα της Έλληνας εδώ πέρα το «Τα ζόμπι δεν χορτοφάγα» το πρώτο. Το θυμάσαι? Το ο ασπρομάλος ο γιατρός ήταν. Όχι ο νεκρό, πώς το λέγανε, αυτός που κάνει τα... Νεκροτομή. Όχι νεκροτομή, που είναι στην Κίδη, ναι. Που δουλεύει στο γραφείο Κηδιών. Α, και ναι, τους ναι. Ετοιμάζει τους νεκρούς και τους καίει. Αυτό. Δεν το θυμάμαι σαν χαρά. Οκ. Ο οποίος είναι ο δολοφόνος, σκοτώνει τον Μπέρνι, μάλιστα τον σκοτώνει με μια ένεση στον κόλο. Γι' αυτό και όλα ο Μπέρνι έχει το χαμογελαστό το ύφος, γιατί μόλις το την έκανε σαν να μαστούρωσε, ναι, ναι. Και πέθανε με το χαμόγελο στην ουσία, γι' αυτό όλο το έργο είναι χαμογελαστός. Και επειδή τον έχουν οι τυπάδες και τον πάνε βόλτα στο νησί γύρω-γύρω στο πάρτι από εδώ από εκεί. Έχουν δέσει κάτι που εν τω μεταξύ ο τρόπος ξέρεις που τον δείχνουν για να είναι ζωντανός και καλά είναι πανέξυπνος. Έχουν δέσει τα παπούτσια του με τα κορδόνια τους εκεί πέρα και οι τρίσεις και τον κουβαλάνε, τον παίρνουν και περπατάνε έτσι. Ταυτόχρονα, όχι ότι
Όχι ότι τώρα δεν πάμε να μιλήσουμε τώρα εντενία ότι είναι τίποτα high class και να πούμε κάτι παραπάνω. Σου δείχνει ρε παιδί μου ίσως και το πώς αυτή, νομίζω η πλούσια κοινωνία είναι τόσο materialistic, πώς το λένε, είναι επιφανειακή. Ο άλλος είναι απλά πίνουνε, μεθάνε, ο άλλος είναι νεκρός και δεν τον παίρνει χαμπάρι κανείς. Και νομίζω ότι αυτό σε κάποια πλάνα, όταν ξεκινάει το πάρτι, σου δείχνει κάτι συγκεκριμένους τύπους, ας το πούμε, χιλιάπηδων, καρικατούρες πλουσίων που έχουν αυτό το lifestyle και καλά, το κοσμοπολίτικο το lifestyle, που είναι όλοι ρε παιδί μου τομάρια. Ναι. Και όλος έχει πεθάνει και απλά διαφέρονται για τα λεφτά, να του πάρει άλλη κοπέλα. Να ποτά και να φύγουν. Η άλλη κοπέλα έρχεται στον Μπέρι και του παίρνει, έψαχνε την κοκαίνη και καλά, ότι έδειχνε ότι κάναν όλοι κόκες και τα λοιπά. Ήταν, ξέρεις, το δείχνει και αυτό, ότι είναι νεκρός και χαιστήκαν όλοι. Αγαπημένη σκηνή που ήταν με τον Μπέρνι, ξέρω εγώ, νεκρός, έτσι. Μ' άρεσε εκεί πέρα που είναι ο Μακάρθι και τον έχει βάλει πάνω, εκεί πέρα πάνω στην πισίνα. Ναι. Και τον έχει στο... Στην ξαπλώστρα. Στην ξαπλώστρα, είναι έτσι, και το χαιρετάνε, ξέρεις, κάτι κοπέλες και έχει τραβήξει ένα σκηνάκι το χέρι και κάνει έτσι. Εκεί, σε αυτή τη σκηνή, ξέρεις τι μ' άρεσε. Τι. Λοιπόν... Περιέγραψε το κανονικά πως τον έχει δέσει στην ξαπλώστρα, τον έχει στην ξαπλώστρα. Κυριολεκτικά και με το γυαλί εντωμεταξύ, το υφάκι το έτσι και είναι έτσι και του κάνει κομπ. Του έχει δέσει το χέρι από μια μπρέλα και το τραβάει και σηκώνεται και χαιρετάει τον κόσμο που περνάει απ' έξω. Και η φάση είναι εκεί, επειδή πηγαίνανε μήκες στο πτώμα, είχε και μια μήκος κοτώστα και του κάνει ξ και τον ήχο. Έχει φάει ξύλο στο έργο αυτό, ρε. Και τα άλλα που ανακαλύπτουν η μετά τη σκηνή αυτή μου άρεσε και. Όπλο ήταν γελίο που μπαίνει μέσα, νομίζω ήταν η κοπέλα μέσα στο σπίτι. Ο άλλος παίρνει χαμπάρι ότι θα βγει κάπου έξω στο μπαλκόνι και θέλει να ξεφορτωθεί το πτώμα, τον παίρνει. Και έχει περάσει από την κάτω πλευρά ο δολοφόνος, τον Ντόν Κάλθα που τον ψάχνει. Ναι, ψάχνει να το βρει, να σκοτώσει ξανά. Και είναι άλλο στην ξαπλώστα, το πετάει το πτώμα και έρχεται, τον παίρνει πάνω του. Και πέφτει με ένα. Ναι, και να μην σε επιτύχει. Παιδιά, πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Μην τσιπούμε, δηλαδή έχει τόσες τρομερές σκηνές μέσα. Πρέπει να το δείτε, δεν να το αναλύσουμε τόσο βάθος, γιατί έχει πολύ χιούμορ και θα σας αρέσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Άλλη αστεία σκηνή εμένα που μου άρεσε, ναι, είναι που το καλό παιδί, να το πούμε έτσι. Ο Σίλιμπερμαν, ναι. Ναι, πάει να κάνει ραντεβουδάκι στην παραλία με την κοπέλα. Και είναι και φιλιούνται στη θάλασσα, ξαπλωμένοι. Και τη φυλάει, ξέρω εγώ, είναι από πάνω της και πάει και τη φυλάει και τέτοια. Και λέει, τι φανταστική βραδιά είναι αυτή, και του λέει και αυτή, ναι, είναι τέλεια, είναι τέλεια. Και είναι έτσι εδώ μπροστά στο κύμα ξαπλωμένη και όπως είναι και τη φυλάει, το κύμα φέρνει το πτώμα του, μπαίνει δίπλα. Εν τω μεταξύ βγαίνει το πτώμα και τους κοιτάει έτσι στο πλάι. Και με το που την κοιτάει, το κοιτάει αυτό στο πτώμα, λέει, όπου χάλια πάμε να φύγουμε. Πολύ γέλιο, ρε. Τέλος πάντων. Είχαν γενικά και προσέξει κάποια. Θα μας ακούσετε, ελπίζουμε. Λίγο και προς το τέλος, όταν τον έχουν ήδη βάλει μέσα στο φορείο, πάνω. Και το πτώμα δεν ξέρω, τον έχουν βάλει και είναι σε μια τέτοια φάση. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Έχει κάτι. Ω, καλά. Είναι το πνεύμα του Μπέρνι τώρα εδώ πέρα και μας. Ναι. Κάτσε στο. Πιο πρωτότυπη ταινία, δηλαδή μαύρη κομμωδία, όντως δεν υπάρχει και είναι νομίζω μια μοναδική ταινία η οποία δεν μπορούν να την κάνουν remake. Επειδή καμιά φορά ρε παιδί μου, μπορεί να φτιάξει κάποιος ένα remake και να πει ότι κάνουμε ένα remake με ένα twist, λίγο να το κάνουμε διαφορετικό. Αυτό δεν νομίζω να το κάνουμε τίποτα. Μόνο copy-paste θα μπορούσε να γίνει. Ακριβώς copy-paste, ακριβώς. Εγώ remake, εγώ μεταξύ δεν θα ήθελα να το δω ποτέ. Δεν χρειάζεται. Ο μόνος λόγος για να γίνει remake, ναι, είναι για να το μάθουν όσο δεν το ξέρουν. Καλά, δηλαδή... κοίτα, να σου πω κάτι ρε, εσύ σχετικό όμως και αυτό, να το μάθουν όσο δεν ξέρουν. Ναι, θα μου πεις να παίχνει σινεμά. Απ' την άλλη, αυτό πλατφόρμα παίζει που θέλει να το έχεις δει. Και αυτό το μεταξύ από ό,τι ξέρω, τώρα είναι λίγο μπλεγμένα και τα δικαιώματα αυτό, το έχει, αν δεν κάνω λάθος, το έχει αγοράσει 20th Century Fox. Η οποία το έχει, είναι υπό της Disney μου φαίνεται τώρα. Άρα, μα παίξω κανένα Disney. Και δεν ξέρω, ναι. Και δεν ξέρω αν θα παίξουν τώρα τέτοια είδους ταινία. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
Άμα γινόταν remake, ναι. Είναι από τις μόνες φορές που κάτσα και σκέφτηκα αν γινόταν κάτι remake. Για πες. Ποιο θα ήθελα να δω. Να κάνει τον Μπέρνι. Λοιπόν, ο ηθοποιός που είναι ίδιος ο Μπέρνι, ναι. Είναι ο Robert Downey Jr. Μαλάκα, έχεις δίκιο, ρε. Είναι ίδιος, είναι ίδιος. Ο Robert Downey Jr. Το, λοιπόν. Αν έβγαινε τώρα, θα ήθελα είτε ο Robert Downey Jr. ή ποιος θα μπορούσε να το κάνει και θα τον έκανε γαμάτο. Για πες. Ο Jim Carrey. Α, ο Jim Carrey, ναι. Όχι, εγώ θα ψήφισα ο Robert Downey Jr. Στάντα, του μοιάζει. Είναι ίδιος, του βάλεις και... ναι, ο Iron Man κανονικά. Βάζεις και το μουστάκι, είναι κανονικά. Είναι ο Jim Carrey, ξέρεις κάτι, θα... έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Ο Jim Carrey, επειδή είναι, ρε παιδί μου, νομίζω ηθοποιός, έχει... θα πήγαινε χαμένος εντελώς. Λόγω του ότι έχει τις εκφράσεις του, κινείται, μιλάει. Θα κάνει στην αρχή τις εκφράσεις του μέχρι να πεθάνει. Α, μέχρι να, ναι. Μετά θα έχει τη χαζογκριμάτσα του Jim Carrey, που πιστεύω θα τέριαζε, αλλά ο Robert Downey Jr. είναι η καλύτερη επιλογή. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλά, μην τους βάζεις ιδέες όμως. Remake δεν θα έλεγα. Ένα remake, σου λέω και πάλι για να ναι. Παρουσιαστεί στο κοινό, ξέρεις, το μετέπειτα. Αλλιώς, αυτό είναι. Αυτό το έχεις δει με γενικά κόσμος την ξέρει αυτήν την ταινία ή είμαστε μόνο εμείς? Όχι, θα την ξέρουν, δεν μπορεί. Εν τω μεταξύ θυμάμαι, έχω μπερδευτεί λίγο. Θυμάμαι όταν το βλέπα που το δείχνανε ρε παιδί μου στην τηλεόραση που το διαφημίζανε. Έχω δει τίτλους που λέει ένα τρελό Σαββατοκύριακο του Μπέρνε και έχω δει και άλλο τίτλο που λέει ένα τρελό απίθανο Σαββατοκύριακο του Μπέρνε. Το έχεις ακούσει αυτό? Όχι, εντάξει, απλά σου λέω. Ναι, ναι. Μετάφρα... Αλλά εντάξει, κοντά είναι ο τίτλος σαν μετάφραση. Ναι. Εν τω μεταξύ και η ταινία, ξέρεις, μου αρέσει επίσης, είναι και αυτό που λέμε πάλι το σφινάκι. Είναι πόσο, 93 κάτι λεπτά, 94 δεν θυμάμαι. 98 λεπτά. Α, ξέρω, υπάρχει και cut and cut έκδοση. Ναι. Η τηλεόραση δεκαετία του 90 που το είχα δει εγώ έδειξε την cut, την uncut έκδοση. Θα σου πω τι. Έχει μέσα βομολογίες, έχει fuck you κτλ. Mm. Ενώ ό,τι βγήκε από DVD και μετά. Τα έχουν κάνει redub και δεν έχουν βγάλει τα έχουν αφήσει ένα fax αυτό μέσα. Έχει ένα πινελίκι σε μια φάση. Μόνο αυτό έχουν αφήσει που του λέει η γυναίκα στον Μακάρθι που ήταν στο πάρτι. Και λέει γεια σου, λέει με λένε και τα λοιπά. Fuck off, λέει fuck off, λέει John και τα λοιπά. Ο μαφιόζος του έχουν κάνει κάτι εκεί πέρα που λέει he's fucking my wife. Ναι, ναι. Εκεί πέρα λέει he's banging my wife. Το, αυτό, και ακούσε εκεί πέρα ότι έχει γίνει ντουμπλάρισμα. Είναι, ναι, ναι. Φαίνεται, δεν ταιριάζει. Και έχουν κόψει μοντάρι και μια σκηνή. Το έχουν κάνει αυτό ο Πίτερς διάβασε για να ταιριάξει και με το νούμερο 2. Και καλά στο 2 ανακαλύπτουμε ότι ο χαρακτήρας του Μακάρθι είναι παρθένος. Για να πετύχει το σπέλ, τη μαγεία, ναι. Ναι, ναι. Στο πρώτο. Υποτίθεται ότι ήταν σε ένα δωμάτιο. Αυτή που του λέει fuck you την κουτουπώνε. Το θυμάμαι, το είχα παλιά σε κασέτα αντεγραμμένο και το είχα δει. Αλλά στο δεύτερο έχουν κόψει κάτι σαν δευτερόλεπτα που λέει, ξέρω εγώ, έρχομαι σε ένα λεπτάκι και νομίζω δεν τη δείχνει μέσα στο δωμάτιο. Το άλλο άνοιγε από την πόρτα και την έβλεπε που ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Mm. Αλλά έχουν κάνει ένα κάτι εκεί. Για να ταιριάξει καλύτερα με το 2. Μαλακία βέβαια αυτό, δεν χρειαζόταν. Αλλά εντάξει. Όχι αυτό, δεν. Για αγαπημένη σκηνή εδώ πέρα είπαμε, νομίζω μου πες. Με την παραλία είχε πλάκα. Και το παιδάκι και όλα εκεί πέρα. Το παιδάκι, το κολόπεδο, ναι, ναι, ναι. Καλά, πολύ. Α, ναι, μετά εκεί που κάνουν αυτό το πάρτι, στην επόμενη μέρα. Ναι. Έχει μείνει ένας από τους παρτάκηδες, να το πούμε έτσι. Α, ναι, ναι. Που έχει μείνει σε ένα καναπί και είναι σε κόμμα, ρε, σε κόμμα, τελείως. Δεν λειτουργεί. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και σκάει ο ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι ποιος είναι, φαίνεται αυτός εδώ, και του λέει, ναι, ναι. Ζεις, ζεις. Μα λέει, τι διάλογο γίνεται σε αυτό το νησί. Λέει, όλοι πεθαίνουν. Τέλος πάντων, μετά συνήρθε ο άνθρωπος. Αλλά είναι αυτά τα χιουμοριστικά. Βλέπουμε τώρα να το μεταξύ και μιλάμε τώρα για ταινία. Ταινία είναι. Μου εξηγείς πώς οι ιερωμένοι του Μπέρνε πηδηχτήκανε που ήταν ο Μπέρνι νεκρός. Έκανε σεξ με το πτώμα. Έκανε σεξ με το πτώμα. Παιδιά, κομμωδία, έκανε σεξ με το πτώμα. Το ζήσαμε κι αυτό. Δεν ρίχνει κάτι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Πέθανε, ξέρω εγώ, τα ναρκωτικά κάναν. Ξέρω εγώ. Εντάξει, κάτι θα έκανε. Και καλά, και καλά τα ρωτήσαμε. Εν τω μεταξύ, όταν γινόταν η φάση του σεξ, είναι που έστελνε ο μαφιόζο στο δολοφόνο για να τον σκοτώσει και λέει και σε ένα άλλο πρωτοπαλίκαρο, του λέει μάλλον έχει κουριάσει, δεν πας να δεις εσύ τι γίνεται. Και ήταν ο άλλος και κοίταγε με τα κιάλια που πηδιόταν οι άλλοι και λέει αυτό τώρα πώς το λες, τα αφεντικό. Και που να ξέρει και να ζητώνα και νεκρός. Εντάξει, παιδιά, Σαββατογύρακος του Μπέρνι.
αυτό που το βρείτε, παιδιά. Καλά, έχουμε και το πιο κοντινό πλάνο εκεί πέρα να το δείτε. 89-9 και το χιούμορ, ξέρεις, είναι πετυχημένο στα πάντα. Ωραίο το slapstick, τίποτα παρά, δηλαδή του βάζω εγώ 10 στα 10. Ναι, ρε, η κομμωδιάρα. Είναι, πιστεύω, χαλαρά μπαίνει στο top 10 αυτό. Ναι, ναι. Και μετά πάμε. Πάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι μια περίεργη, μπορώ να σου πω έτσι, υπόθεση. Καταρχάς το 2 δεν έχει κυκλοφορήσει σε HD, είναι ακόμα. Μόνο σε DVD. Ναι, ακόμα, ναι, δεν ξέρω τι με τα δικαιώματα, παίζει κάτι, δεν ξέρω. Το 2 ξέρω ότι είναι σκηνοθετημένο από τον Robert Klein, αυτός είναι που έγραψε το πρώτο, σεναριογράφος του πρώτου, και έγραψε το δεύτερο και το σκηνοθέτησε. Το 2, ωραίο, σου είπα, για μένα δεν φτάνει στα, εννοείται, καμία σχέση με το, με το έξυπνο χιούμορ που έχει το πρώτο. Επί το έξυπνο, επί το πρώτο, παρόλο που έχει, ξέρεις, αυτό το διαβολικό χιούμορ. Είναι και το διαδραστικό, με το πώς επιδράει με το περιβάλλον το πρώτο. Α, αυτό που λες. Το 2 αισθάνομαι ότι πηγαίνει πιο πολύ, δηλαδή αν το πρώτο ήταν κωμωδία λίγο ως προς ενήλικες, το 2 είναι λίγο αυτό που λένε το PG-13, το έχουν κάνει λίγο παιδικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν έχει αυτό το λίγο το ύπουλο, το σεξιστικό λίγο χιούμορ που μπορεί να έχει το πρώτο, κατάλαβες. Αλλά για μένα το 2, ξέρεις, ήταν. Και αυτό, παρόλο που το έχουν θάψει το 2, είναι πάλι, είναι από τις πιο πρωτότυπες ταινίες που έχω δει. Επειδή. Και ταυτόχρονα, ρε φίλε, θράσος και απάτη. Το πήγανε και ένα step. Αυτό πήγα να σου πω. Αλλά απάτη, ρε φίλε, δηλαδή γυρίζεις μια ταινία με ένα πτώμα. Όλη η κωμωδία είναι πάνω από ένα πτώμα, η ταινία τελειώνει και λες, μαλάκα, εντάξει, είναι, πώς το λένε, αυτό το κάνεις μια φορά, τι άλλο να κάνεις. Ναι. Και σκαρφιστήκανε κάτι άλλο και βγάλανε sequel πάλι με το πτώμα. Αλλά κάνανε το trick εδώ πέρα. Το πήγανε ένα βήμα πιο μετά, παιδιά. Ό,τι έκανε, παιδιά, ο James Cameron στο Aliens. Πραγματικά. Στο 2... Το 2, παιδιά, συνεχίζεται ακριβώς αμέσως μετά το πρώτο. Έτσι, έχουν γυρίσει πίσω Νέα Υόρκη, τον έχουν πάει νεκροτομείο, τον Μπέρνε. Έχουν βρει κάποιοι άλλοι που ήταν στην εταιρεία ότι είχε κάποια άλλα λεφτά κρυμμένα στον Άγιο Δομήνικο, τώρα Καραϊβική. Μπλέξιμο, τέλος πάντων, και χρησιμοποιούν κάποιοι κακοί, ας το πούμε, μια έτσι μαύρη μαγεία να ζωντανέψουν τον Μπέρνε. Για να τους δείξει το δρόμο για το που είναι το χρυσάφι, το που είναι τα λεφτά. Τέλος πάντων. Σκηνάρες. Έχει σκηνές και πολύ περίεργο, ρε φίλε. Πολύ περίεργο. Δηλαδή, μ' άρεσε. Ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν περίμενα ότι θα. Αυτό που σου λέω είναι. Εδώ μιλάμε ότι ο Μπέρνι γίνεται κάτι σαν ζόμπι εισαγωγικά. Ναι. Καμία σχέση με ζόμπι να τρώνε κεφάλια και ιστορίες. Τίποτα. Είναι ένας απλά. Ένας άνθρωπος, ένα πτώμα που σηκώνεται απλά για να πάει στο θησαυρό. Μην ξεχνάς ότι και είχαμε πει και σε κάποιο βίντεο που είχαμε συζητήσει για το ζόμπι του Φούλτσι, ότι και καλά ο ορισμός του ζόμπι που έχει περαστεί τώρα πλέον, ότι ξέρεις, είναι ο νεκρός ο οποίος τρώει και τα λοιπά. Το ζόμπι είναι τίποτα, απλά όχι και, είναι και νεκρός και καμιά φορά όχι απαραίτητα νεκρός. Γίνεσαι απλά υπηρέτης. Ναι. Ναι, αυτό. Παίζει μέσα και ένας από τους αγαπημένους μας ηθοποιούς, τουλάχιστον δικός μου, ο Steve James, ο Μαύρος, που ήταν από το American Ninja. Στους δύο τα ρεμάλια, ε! Στα δύο τα ρεμάλια και ήταν ο τελευταίος του ρόλος πριν πεθάνε. Ναι. Έλα, ρε. Πέθανε αυτός μετά, παγκρεατικό καρκίνο, κάτι στο πάγκρεας αυτό. Οπότε για πες μου τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, πώς το. Θα πέσω κι εγώ πίσω τώρα εδώ πέρα. Ναι. Πρωτότυπο πολύ και αυτό. Πρωτότυπο και έχει μείνει ο χορός του Μπέρνι, λέγεται. Ναι, ναι. Ο οποίος δηλαδή, υπάρχει. Παίζει να το δείτε. Ναι, αυτό θα το κάνουμε. Θα κάνουμε ένα χορό. Πώς το λένε, ο οποίος απαντήσει στο YouTube, ξέρω εγώ, Μπέρνις Walk το λένε, ή Dance, δεν θυμάμαι. Θα δείτε ότι πολλοί το μιμούνται. Γιατί όταν ζωντανεύει, να το πω έτσι, και για να τους πάει στο. Όπου να τους πάει στο θησαυρό, τέλος πάντων, έχει πολύ χαρακτηριστικό στυλάκι. Σε φάση που σε σκηνή στο έργο μέσα γίνεται ο αρχηγός του χορού. Ναι.
πάει σε ένα beach party εκεί, τι γινότανε. Και αρχίζει και περπατάει με το δικό του το ρυθμό και αρχίζονται και πιάνονται όλοι από πίσω. Κάνουν από το τρενάκι, πώς λέγεται. Σαν τρενάκι. Σαν τρενάκι, ναι. Είναι αυτό που λες το μακάβριο, ναι. Αλλά με χιούμορ. Είναι χιούμορ, ναι. Δηλαδή σέρνει το χορό στην κυριολεξία ένα πτώμα και είναι όλοι από πίσω και χορεύουν. Και ήταν, άκου να σου πω, και ήταν επίσης και πρωτότυπο το πώς το σκεφτήκαν ότι ζωντανεύει κάθε φορά που ακούει μουσική. Ναι. Καμάτα. Ήταν ωραίο αυτό. Βέβαια, ξέρεις και καλά που τον ζωντανέψανε. Το spell που είχαν κάνει το μαγικό αυτό το κάνανε μισό-μισό. Πρέπει να σφάξουν λέει κότα, βρήκανε περιστέρι και καλά δεν ήταν πλήρες το. Δεν πέτυχε καλά. Δεν πέτυχε. Ναι. Οπότε έχει και καλά τις σκηνές που όταν σταματάει η μουσική το πτώμα ξέρεις πέφτει λιώμα, κάτω με λιώμα, τα μούτρα λιώμα. Κάτω κι αυτά. Πόσο χαρακτηριστικό είναι όταν ακούει τη μουσική υπάρχει σιγά-σιγά και κουνιέται. Πολύ γαμάτο. Φοβερός, έτσι. Άλλο πράγμα, ναι. Δηλαδή ηθοποιός τώρα. Έκανε στην πρώτη ταινία κυριολεκτικά το πτώμα. Και πάλι σε αυτό πάλι το πτώμα το οποίο όμως είχε. Είχε την κίνηση. Δηλαδή ήταν ο Τέρι Κίσερ χαρισματικός ηθοποιός. Δηλαδή και μίμος με το σώμα. Ναι, φοβερός. Δηλαδή ένας ηθοποιός δεν παίζει νομίζω μόνο ρόλο το πώς θα υποκριθεί, ξέρεις, θα μιλήσει, θα πει. Είναι και η γλώσσα του σώματος. Και αυτός το τελειοποίησε. Και ήταν και σε μια ηλικία. Δεν ήταν και πιτσίρικη. Ναι, είναι μεγάλο. 40 κάτι και 45. Μπορεί και 50 να ήταν. Μπορεί και 50. Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και του μοιάζει. Αλλά αν έχει ζήσει το. Αν το έχετε δει κι εσείς, δηλαδή που ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ναι. Κάνει ένα συγκεκριμένο χορευτικό που κάνει το πρόσωπο δίκιο. Έτσι και κάνει κάτι χορευτικά έτσι και πάει προς την κάμερα. Έχει ένα. Σαν signature move. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι χορευτικό και ελκνίζεται. Οπότε έτοιμος είναι. Έτοιμος. Δηλαδή ένα. Όχι, ένα. Καλά. Κοίταξε και αυτό τώρα ο Ντάουνι είναι 60 τώρα κι αυτό. Τώρα είναι και λίγο μεγάλο πλέον. Ναι, να το βάλουν. Τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα πρέπει να γίνει. Τώρα πρέπει να γίνει. Εντάξει, τον έχει από κάτω η Marvel. Παρένθεση, μια και πούμε λίγο για ηλικίες. Έχεις ακούσει ότι γίνει και remake του Highlander. Το λένε εδώ και 20 χρόνια. Με τον Κάβιλ. Με τον Κάβιλ. Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος επιλογή ο Κάβιλ. Ο Κάβιλ τώρα άμα θέλω να κάνω το. Να ξανακάνω τα Highlander franchise. Μία θα βγάλω. Ναι, αυτό. Μία πρέπει και να βγάλεις κάποιον ο οποίος είναι 25 χρόνια. Ο Κάβιλ τώρα είναι. Τώρα 40. Τέλος πάντων, λέμε, είναι μια παρένθεση. Τίποτα, πιάνουν το όνομα για να πουλήσω τίτλες. Παρένθεση, ναι. Πάμε πάλι πίσω στον Μπέρνερ. Είναι σαν το πτώμα, ακούει τη μουσική και σαλεύουν τα ταινίες εδώ πέρα. Η μουσική και εδώ πέρα μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε καταρχάς και ένα χαρακτηριστικό θύμο, Μπέρνι. Είχε το θύμο αυτό, μπράβο, ναι. Από την αρχή το είχε. Από την αρχή. Α, μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς ξεκινάει η ταινία που ήταν όλο από. Ήταν κινούμενα σχέδια. Ωραίο το χαρακτηριστικό. Ήταν πετυχημένο αυτό, ωραίο. Και η μουσική που είχε πάλι στην ταινία ήταν. Δεν είχαν πάλι τον ίδιο Jermaine Stewart που είναι στο πρώτο. Είχαν διάφορους καλλιτέχνες, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία μουσική. Χαροπή μουσική. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω κολλήσει τώρα πώς λεγόταν ένα συγκεκριμένο κομμάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Την ώρα που τελείωνε η ταινία. Θα το ψάξω μετά. Σκηνή εκεί πέρα που τον χώσανε μέσα στη βαλίτσα. Πήγανε στο ξενοδοχείο, δεν λες. Ναι. Καλά. Η ταινία. Πες το. Έχει, κοίτα, εντάξει, μιλάμε πάλι για ένα από τα αρνητικά μπορώ να σου πω της ταινίας είναι ότι εντάξει, μιλάμε για κωμωδία φαντασίας και όλα έτσι όταν βλέπω και εγώ ταινία ρε παιδί μου δεν κοιτάζω να κολλήσω σε πράγματα κτλ. Προς Θεό. Αλλά εντάξει, ένα πράγμα που μου έκανε και εμένα λίγο εντύπωση από παιδί τότε που το είχα δει λέω κουβαλήσαν τώρα ένα πτώμα. Τον παίρνει παιδιά, τον χωρέσαν μέσα σε μια βαλίτσα. Εν τω μεταξύ τον δείχνει και το πλάνο που έχουν. Το πόδι είναι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα πάνω από το κεφάλι και είναι έτσι. Και στο ψυγείο δεν είχαν βάλει. Και τα βάλαμε στο ψυγείο, αλλά εντάξει, ρε φίλε. Στο mini bar. Στο mini bar μέσα. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Στο αεροπλάνο αυτό έχει ζούνι πάνω σου. Δεν πειράζει. Σε φάντα ζούνια. Στο αεροπλάνο αυτό πώ το κουβάλισαν, ρε φίλε, κατάλαβε τι λέω έτσι. Πώ πέρασε από ελέγχου, βαλίτσα με ένα πτώμα μέσα. Σου λέω απλά τώρα αυτό μόνο. Αυτό και βασικά το άτομο, αυτό το οποίο μου χάλασε εμένα, sorry, λίγο την ταινία που έγινε λίγο ανοησία από ένα σημείο και μετά ήταν με αυτό τον detective που τους κυνηγούσε. Ξεκίνησε λίγο στην αρχή σαν έτσι σοβαρός έτσι λίγο χαρακτήρας και μετά από ένα σημείο και μετά νομίζω είχα την εντύπωση ότι η ταινία απλά προσπαθούσε να σκεφτόντουσαν αστεία πράγματα εκείνη τη στιγμή.
Δηλαδή κάτι μαλακές τώρα που τις παρακολουθούσε ήταν εντελώς όχι cartoon, παιδικό, που ήταν με την κάμερα συνέχεια και τις παρακολουθούσε, μετά πέρναγε η γκόμενα και έκανε με την κάμερα και έπεφτε κάτω, τα θυμάσαι αυτά, ήταν, ναι, ναι, ναι. Τα βρήκα λίγο ανοησίας αυτά. Για πες. Όχι, εντάξει, θέλω να πω. Είμαι τον Καρχαρία κιόλας. Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να πω ότι... Ανοησία ήταν αυτό, νομίζω. Για πες, πες. Το έχουν τερματίσει. Ναι, το τερματίσαν εκεί πέρα. Το τι τραβάει στο έργο, παίρνει, τον είχαν βάλει, μπαίνει μέσα στη θάλασσα για να πάει να βρει το θησαυρό. Το είχαν βάλει Walkman, τρώει ψαροντούφεκο στο κεφάλι και ήταν έτσι με το... ψαροντούφεκο. Αλλά μ' άρεσε η... και αυτό, είχε και αυτή τη χαρούμενη τη μουσική, κάλυψε μουσική. Ήταν και με, ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκεί πέρα με το γυαλί και το χαμόγελο. Είχε και ψαροντουφεκιά στο και κεφάλι. Και την και πήγαινε έτσι χαμόγελο. Ήταν, ήταν στο όχημα το βάλανε μετά στην άμαξα μπροστά, τον είχαν διαλύσει. Ναι. Jet ski, είχε σηκωθεί πάνω με αλεξίπτωτο, τον δάγκωσε Καρχαρή. Εντάξει, ο Καρχαρίας ήταν τεράστια υπερβολή. Καταρχάς, ρε φίλε, ήταν και ο Καρχαρίας ένα φουσκωτό ήταν. Φουσκωτό που λένε εδώ πέρα στα περίπτερα. Εντάξει, φαινόταν αυτό, εντάξει, αυτό ήταν μια ανοησία. Αλλά, και οι σκηνοί που είχαν πάει στην τράπεζα και καλά να υπογράψουν. Ένα σκηνικό που μου άρεσε εκεί πέρα ήταν ότι είχαν βάλει τον Μπέρνι στη μέση. Ναι. Του είχαν βάλει καμπαρντίνα, ο άλλος είχε βάλει το χέρι του μέσα από την καμπαρντίνα. Στο δεξί χέρι αριστερά. Τι ήταν άλλο δεξί, ναι, και τα δύο ήταν, ξέρω εγώ, δεξιά χέρια αριστερά. Δύο αριστερά χέρια, τέλος πάντων. Υπέγραφε. Αλλά μου άρεσε όταν πάνε και τους φέρνουν, ρε παιδί μου, το χρηματοκιβώτιο, ότι ήταν εκεί πέρα και το ανοίγουν. Μ' αρέσει που σηκωθήκαν και οι τρεις και κοιτάσαν έτσι μέσα. Δηλαδή και ο Μπέρνι μαζί και κοιτάζει έτσι μέσα. Ναι. Και γυρίζει και τον κοιτάζουν έτσι και τα παίρνει και λέει τι έγινε τώρα. Και το άλλο που τον είχαν. Αυτοί δύο οι μαύροι. Στο Ζουζουνάκι, στο Μάγουλο. Στο Μάγουλο. Έφυγε στο Γιακά. Στο Γιακά. Έφυγε. Έφυγε. Εντάξει, έφυγε. Μ' άρεσε εκεί πέρα που τον είχαν πιάσει τον Μπέρνι οι μαύροι, τον είχαν βάλει στο αυτοκίνητο. Και έρχονται λοιπόν. Συναντιούνται. Του αφήνουν να περνάνε και περπατάνε αυτή τα χέρια στις τσίπες και μετά αρπάζουν τον Μπέρνι και στα τα πόδια. Τον είχαν το πτώμα του Μπέρνι πίσω στα μάξι και ξέχανε μόνο τα πόδια του. Οπότε πάει, ας πούμε, ο Ρώσος από τη μία πλευρά, εγώ από την άλλη. Και με τον περνάει τα μάξι, βουτάνε από ένα πόδι. Μπαμ, το πτώμα κάτω. Και στην παραλία, εκεί που χόρευε ο Μπέρνι. Πήγε μια κοπέλα και του την έπεσε. Και είχε πάει και είχε κάτσει, αφού είχε τελειώσει η μουσική. Ο Μπέρνι πάει και κάθεται στη θάλασσα, αλλά πέφτει έτσι. Τσακ, κάθεται εκεί. Και είχε πάει η άλλη και του μίλαγε δίπλα και τον είχε ερωτευτεί, τον είχε πάρει και αγκαζέ. Ναι, ναι. Και αυτό ναι. Ήταν το πτώμα, ήταν έτσι. Δεν έκανε τίποτα, απλά γέλαγε. Ναι, χαμογελαστό, ναι. Και πάει. Α, ναι. Ξαναμπαίνει η μουσική και χορεύει, κάτι γίνεται. Και πάει ο γκόμενο αυτήν και λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνετε με αυτό εδώ. Και όπω χόρευε, ο Μπέρνι και τον κοιτάει. Πάει και τον κοιτάει και τον στρίβει. Και με το που τον στρίβει, όπω χόρευε, φεύγει το χέρι έτσι και του κάνει καμπύλι. Καμπύλι, ναι. Και καλά, και τρελαίνε το άλλο. Μετά τι κάνει, ρε, του λέει, ξέρω εγώ, τον ξανατραβάει. Την άλλη τρώει κανένα καμπύλι, και μετά του κάνει ένα μπουκέτο. Σαν ζωντανό, δεν είναι πολύ ωραίο. Στην πρώτη ταινία η Ρωμένη του τον πηδάει. Στο ναι. Δεύτερο τον κυνηγάει η γκόμενα, εντάξει, νεκροφιλίας. Γόης, ένας νεκρός. Εντάξει. Ναι. Και η ταινία, ρε παιδί μου, εντάξει, ήταν. Τελείωσε και καλά, λίγο ανόητα μπορώ να πω. Και πάλι, δηλαδή, το όλο το. Εσύ πήγε στην πρώτη ταινία, ωραία. Εγώ πήγε βάζω 10. Εσύ στη δεύτερη, τι θα βάζας. Κάνα 8 εκεί. Κάνα 8, έτσι. Εγώ μπορεί κάνα 7. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια είναι. Δεν είναι άσχημη. Ναι. Δηλαδή από sequel που έχουν βγάλει που μπορεί να είναι. Βλέπετε. Ναι, είναι ωραίο. Ταιριάζει, δεν είναι. Ναι. Και περνάς και την ώρα σου και με αυτό, ας πούμε. Μια χαρά. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ήταν, σου είπα, ήταν και η πρώτη ταινία που είχα δει από το franchise. Τώρα, ναι. Το πούμε, δεν ξέρω ναι, τι. Ναι, ναι. Και το είχα αντιγράψει από τον Αντένα τότε που το έδειξε πρώτη φορά. Την έχω δει πολύ πιο πολλές φορές το 2. Μ' άρεσε σαν το concept. Μάλλον το 2 ναι. Έχω δει πρώτο, μάλλον. Ναι. Δεν έχω δει το 1. Εν τω μεταξύ, το 2 θα σου πω τι είχα κάνει. Όταν είχα πρωτοδεί το 2, ξέρεις, είχα πορωθεί. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιου είδους ταινία. Και θυμάμαι τότε έκανα παιχνίδι μετά εγώ. Είχα crash dummies, που το είπαμε έτσι. Σχεδόν είχα ένα crash dummy το οποίο είχα πάρει μια χαρτοπετσέτα. Και το είχα φτιάξει κάπως σαν καμπαρντίνο. Και το είχα, ρε παιδί μου, και καλά έκανα εκεί πέρα που παίζα. Εγώ παίζα τότε
Τα Crash Damage εγώ τα έκανα ότι ήταν ρομπότ. Κακά ρομπότ. Επειδή έβλεπα τότε τη σειρά το Phantom 2040. Το θυμάσαι έτσι, μου το έχεις. Το έχεις γράψει κιόλας νομίζω. Yeah. Phantom 2040 τότε είχε το Star Channel. Ο Phantom ξέρεις ποιος είναι. Τον είχε κάνει και ο Billy Zane στην ταινία. Ο Phantom. Ο Phantom, ναι. Ο Mov, ναι. Ο Mov, ναι. Και ήταν το 2040 που ήταν και καλά αυτό στο μέλλον. Και είχε κάτι ρομπότ τα λοιπά, οι στρατιώτες που ήταν όλοι σαν τα Crash Dummies, ήταν τέτοια φάση. Yeah. Τέλος πάντων, και αυτό το είχα ρε παιδί μου σαν ότι ένα από τα ρομπότ ποιος είχε χαλάσει, ξέρω εγώ, και το έπαιζε ήταν κάτι σαν παρόμοιο με τον Μπέρνι ρε παιδί μου και τρώγε σκαμπύλια πέρα εδώ, θα κατάλαβες, και χαλάγε, είχα το πετσέτα, ξέρεις, το... η γκαμπαρντίνα και αυτά και κάπως έτσι. Και έπαιζα. Yeah. Ναι. 8 χρονών, τι, εντάξει. Καλά, ναι, ρε, εντάξει τώρα. Μια χαρά. Κοιτάζω κάθε και λιγάκι τη, όχι, την κάμερα. Είμαστε εντάξει. Το φωτάκι με σβήσε. Παιδιά, τελευταία φορά είχαμε φάει, μιλάγαμε και είχε κλείσει η μπαταρία πριν κάνα δεκάλεπτο και βάλε. Και εμείς συνεχίζαμε. Γίνεται και αυτά. Οπότε εδώ πέρα. Παιδιά, μπαίνει ένα, μπαίνει δύο. Αυτά τώρα για πλατφόρμες δεν υπάρχουν πουθενά, το είπαμε. Έχω, επειδή το έχουμε αναφέρει, ναι. Θα το πω και αυτό. Υπάρχει ένα site και λέγεται Just Watch. Μάλλον, Just Watch λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ένα site που μπαίνεις μέσα. Θα σε διακόψω ένα λεπτάκι, πρόσεξε, εδώ πέρα μιλάμε μόνο για physical media πάντα, έτσι. Physical media, δε, τώρα... τρέχα αγοράσε το. Τρέχα αγοράσε το, εντάξει, για πες μας. Δεν παίζει αυτό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα site που λέγεται Just Watch, στο οποίο τι κάνεις. Μπαίνεις μέσα, γράφεις τον τίτλο που θες. Μην πέσεις πίσω στο νερό. Όχι. Ναι, σε βλέπω. Για πες. Και γράφεις τον τίτλο που θες. Ναι. Και αν υπάρχει, σου βγάζει σε ποια... σε ποιες πλατφόρμες είναι διαθέσιμο. Α, okay, εντάξει. Ξέρεις, σου λέει, είναι ας πούμε στο Apple TV, ναι. Είναι στο Disney, είναι στο Amazon, είναι από εδώ, είναι από εκεί, στο Netflix. Και στο YouTube πολλά παίζουν, να ξέρετε, τέτοια. Τα έχει για ενοικίαση, για αγορά, στο YouTube ή στο Android. Και σε βασικά στο Amazon, Amazon Prime, νομίζω. Και Amazon Prime. Κάτι στριμάρεις από εκεί πέρα, έχει τα αρκετά εκεί. Οκ. Οπότε υπάρχει ένα site που μπορεί έτσι να το κοιτάξει, να μαθαίνετε να τα δείτε, να τα ψάξετε. Ναι. Α, δεν με λέει. Αυτό. Πάντως, όσοι δεν τα έχετε δει, το ξαναλέμε, τα βλέπετε, είναι χαρούμενα. Θα πέσει πολύ γελίο με την παρέα σας. Ναι. Και καλοκαιρινά έργα. Μπράβο. Γι' αυτό και το βάλαμε τώρα. Και όσοι δεν το έχετε δει, το είπαμε, τα βλέπετε. Εξής και το τοπίο τώρα εδώ πέρα, ναι. Ναι. Αλλά αυτό που λες είναι, παρόλο που είναι το, ξέρεις, κάποιος μπορεί να σου πει, είναι λίγο μακάβριο, δεν είναι τίποτα, όχι, είναι χαρούμενες. Και είναι πολύ χαρούμενες ταινίες. Είναι χαρούμενες ταινίες, ναι. Είναι feel good ταινίες, έτσι. Χαβαλές πολύ, παρείστικη, πολύ ωραία μουσική έχουν και οι δύο οι ταινίες. Και σε βάζει σε μούντρε παιδί μου καλοκαιρινό, φούλογο πιστεύω. Μπράβο. Οπότε το παιδιά το βλέπετε, όσοι το έχετε δει το ξαναβλέπετε, καινούργιοι, ψάξτε το, είναι πολύ... και δεν δείχνουν παλιές. Δεν δείχνουν παλιές. Τι εννοείς, δεν δείχνουν παλιές. Δεν δείχνουν ότι είναι δεκαετία πρώτα. Α, έχεις δίκιο. Ναι, το πρώτο είναι του 89, ναι, το άλλο του 93, αλλά όχι, εντάξει, όχι, δεν δείχνει. Δεν ξέρεις ότι υπάρχουν αυτό. Τα κινητά και βλακίες. Όχι, αυτές, όχι, τίποτα. Δεν τίποτα. Σου δείχνει παλιό το έργο. Ναι. Είναι γύρω από το πρώτο. Ωραία. Twister, βγαίνει και καινούργια τώρα. Twisters λέγεται, μου φαίνεται. Θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Ήταν και το season finale. Θα τα πούμε τώρα πάλι. Να σας ευχηθούμε καταρχάς και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, διακοπές. Τώρα που ξεκινάει και το καλοκαίρι, καλός καιρός που θα ξεκινήσουν και τα 30-40 πάλι. Οπωσδήποτε κάτσετε, δείτε τα. Έτσι, αν μπορείτε να τα βρείτε, αξίζουν. Και θα τα πούμε θεωρητικά από τον χειμώνα, δεύτερη σεζόν. Έτσι, season 2. Έτσι. Θα έχουμε κάποιες έτσι αλλαγές λίγο στο format, επειδή τώρα ήμασταν και λίγο πειραματικά σε κάποια έτσι θέματα, πώς τα γυρίζαμε, τι κάναμε, αλλά βρήκαμε λίγο μίσο τα πατήματά μας. Θα είμαστε IMAX του χρόνου. IMAX. Η κάμερα θα ξεκινάει τη μούρη μας και θα τελειώνει στο υπνοδωμάτιο μέσα.
Θα κάνουμε κάποιες έτσι νομίζω καλές έτσι αλαβούλες. Όλα καλά, να είμαστε καλά κι εσείς μαζί, όλος ο κόσμος. Και δίνουμε πάλι ραντεβού στις 31 Οκτωβρίου. Εκτός απρόπτου, αλλά 31 αυτή. Μας κάσει ένας Michael Myers πριν 31. Να δούμε πώς θα είμαστε. Αλλά με το καλό νέα σεζόν, παιδιά. Με το καλό νέα σεζόν, 31 Οκτωβρίου ραντεβού. Και όπως λέει ο Δημήτρης, εντάξει, ναι, μπορεί να σκάσει κάτι στο διάμεσο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε όλο αυτόν τον καιρό. Τους φαν μας, τα like που έχετε πατήσει. Όλο το λαό. Όλο το λαό. Και ελπίζουμε πραγματικά να σας άρεσε το τι κάναμε. Βασικά, τίποτα. Κουβέντα κάνουμε. Τους ταινιόφιλους. Ναι. Να σας κάναμε παρέα και να μας κάναμε. Έτσι. Από μένα καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και από μένα, παιδιά. Και τα λέμε. Τσάω. Έλα, bye.